3 στα 10 νοικοκυριά στην Ελλάδα δαπανούν πάνω από το 40% του μηνιαίου του εισοδήματο για το κόστο στέγαση, και αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με έρευνα τη Eurostat. Πέρα από του λογαριασμού για νερό, θέρμανση, ρεύμα, αναμφίβολα μεγάλο μερίδιο αυτού του κόστου έχει η δαπάνη για ενίκεια. Όπω προκύπτει από τα στοιχεία τη αγορά, η δαπάνη αυτή βαίνει αυξανόμενη, στριμώχνοντα τα νοικοκυριά με μικρομεσαία εισοδήματα. Βασικό συμπέρασμα τη έρευνα είναι ότι το 59% έχουν αναγκαστεί να συγκατοικήσει με άτομο εκτό οικογένεια, με του μισού να το έκαναν με ερωτικό σύντροφο, 43% με φίλο, 15% με κοινό γνωστό και 14% με άγνωστο. Περίπου οι τρία στου τέσσερα συμφωνούν ότι τα ακριβά ενίκια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ενοικίαση σπιτιού και μάλιστα το 43% δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να νοικιάσουν ένα σπίτι μόνοι του αυτή την περίοδο. Με φόντο τα στοιχεία που δείχνουν ότι το ποσοστό ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα παραμένει υψηλό στο 73%.